Χαίρετε. Ελπίζω να είστε καλά. Είχαμε συνηθίσει τις διαβολοβδομάδες και λοιπά και μου φαίνεται λίγο παράξενο το ότι έχουμε έτσι μια αραιή, ας το πούμε έτσι, εβδομάδα αυτή τη βδομάδα. Πάντως ετοιμαζόμαστε για απανωτές διαβολοβδομάδες, οπότε μην το βάζουμε κάτω. Θέλω να πω τα εξής για τον Παναθηναϊκό σήμερα. Ο Παναθηναϊκός έκανε μια μεστή εμφάνιση, μπορώ να πω. Δεν έκανε τίποτα το φοβερό, δεν έκανε όμως και πολλά λάθη. Πράγμα πολύ σημαντικό, γιατί όταν παίζεις με ομάδα η οποία είναι φανερά κατωτερή σου, πρέπει να είσαι σοβαρός. Και ο Παναθηναϊκός ήταν σοβαρός. Αυτό κρατάω πάνω απ' όλα στο συγκεκριμένο μάτς που είδαμε απόψε. Τώρα, όσον αφορά επιμέρους λεπτομέρειες, κάντε υπομονή. Έρχομαι σε λίγο να εξηγήσουμε πώς και τι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα σε όλους. Μυρωδιάς Πυριάρας, Cold Seat Podcasts. Προφανώς θα ξέρετε όλα όσα πρέπει να κάνετε. Like, subscribe, κουδούνια, καμπάνες κλπ. Και πάμε να δούμε ακριβώς τι είδαμε στο match του Παναθηναϊκού με τον Ερυθρό Αστέρα. Πρώτα-πρώτα, προφανώς, ο Παναθηναϊκός πήγε στο match με ένα μεγάλο πρέπει, γιατί αφενός, εφόσον έχει τα δύο σημαντικά διπλά, πολύ σημαντικά διπλά, μέσα σε Μονακό και Μιλάνο, πρέπει να κάνεις οπωσδήποτε την νίκη με τον Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος είναι μια ομάδα αρκετά κακοφτιαγμένη από το καλοκαίρι. Ευθύνες Ντούσκο Ιβάνοβιτς κυρίως αυτές και της διοίκησης, θα τα πούμε σιγά σιγά, για να μπορέσεις να καταφέρεις να κάνεις καλή πρωτοχρονιά, που θα μπορούσε να πει κανείς, και μετά σιγά σιγά να πας και στην Ισπανία να παίξεις τα δύο μάτς της διαβολοβδομάδας που έρχεται, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος. Νομίζω έχει Βαλένθια, Μπασκόνια ή κάτι τέτοιο απανωτά. Τώρα, όσον αφορά το μάτσο, όντως μπήκε καλά ο Παναθηναϊκός, δεν είχε μεγάλα προβλήματα. Ο Αταμάν την ετοίμασε καλά την ομάδα. Ο Λεσόρ είχε κάποιο πρόβλημα, αλλά θεωρώ ότι όσοι ξέρουν το Λεσόρ και όσοι ξέρουν και το παρελθόν, κυρίως το περσινό του Λεσόρ, ήξεραν ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μην παίξει, γιατί ο άνθρωπος δέθηκε πάρα πολύ με τους οπαδούς της Παρτίζαν, με τον Ομπράντοβιτς, με την ομάδα, με τη Σερβία γενικότερα, οπότε ήθελε να παίξει οπωσδήποτε με το μεγάλο αντίπαλό του, τέλος πάντων, μέχρι πέρυσι, τον Ερυθρό Αστέρα, και έπαιξε αρκετά καλά, αν και, εδώ που τα λέμε, έδωσε και πολλά, έτσι, πολλές ελευθερίες, ας το θέσω έτσι κομψά, στον Μπολομπόη. Ένας Μπολομπόη ο οποίος εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε ποτέ σαν παίχτης, ούτε από την Τζέσεκα μου άρεσε, ούτε πέρυσι σε εμάς τον Ολυμπιακό δεν μ' άρεσε, αλλά ο Μπολομπόη σήμερα έπαιξε καλά, γιατί ο Λεσόρ δεν πατούσε πάρα πολύ καλά και φαινόταν αυτό, είναι λόγω τραυματισμού, αλλά είναι και λόγω φυσικά κάπως, ας το πούμε έτσι, μη πολύ μεγάλη αφοσίωση του Λεσόρ στην άμυνα. Αν και επιθετικά τα έχουμε ξαναπεί, είναι καλός, αμυντικά δεν είναι τόσο φοβερός. Αυτό που ήταν το, ας πούμε, το αντίπαλο δέος στην ομάδα του Παναθηναϊκού αντί για το Λεσόρ, και έπαιξε πραγματικά ένα καταληκτικό ρόλο, ένα εξαιρετικό μάτς για άλλη μια φορά, ήταν ο Κωστάκης, ο Αντετοκούμπο, ο οποίος με το που μπήκε θωράκισε τη ρακέτα, έπαιξε σωστά στα αμυντικά του καθήκοντα, έκανε box out σωστά και επιθετικά προβλημάτισε πάρα πολύ το Σφαιρόπουλο. Άσχετο, ο Σφαιρόπουλος, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, πολύ καλός προπονητής, αλλά αυτό που θέλω να πω, έτσι για να χαλαρώσω και λίγο το κλίμα, να μην μιλάμε μόνο μπάσκετ, ο άνθρωπος, εσείς, δεν γερνάει ποτέ. Είναι τσίτα, το μαλλί του υπέροχο, το δέρμα τσίτα. Ο Σφαιρόπουλος έχει πουλήσει την ψυχή του στο διάβολο, είχε το νούμερο 2, το νούμερο 1 το πήρε ο Χρήστος Νικολόπουλος, και το δεύτερο το πήρε ο Σφαιρόπουλος. Δεν πρόκειται να γεράσουν ποτέ αυτοί οι δύο, ρε. Χρήστος Νικολόπουλος και Σφαιρόπουλος. Λοιπόν, πάμε παρακάτω στα πιο σοβαρά. Τώρα, ο Παναθηναϊκός δείχνει, θα τολμήσω να πω αρκετά νωρίς σχετικά με τις προβλέψεις, ότι βρίσκει ένα ρυθμό, ότι έχει
έναν κορμό ο οποίος ακριβώς ξέρουμε ποιος κάνει τι και τι θέλει να προσφέρει, και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την ομάδα των πρασίνων. Τι εννοώ? Έχει τον Σλούκα, έχει τον Ναν, ο Γκριγκόνης θα παραμεριστεί λίγο, αν και είναι καλός παίκτης τώρα που θα θίγει σιγά σιγά και ο Παπαπέτρου. Έχεις φυσικά το Λεσόρ και έχεις και το Μίτογλου. Οι άλλοι είναι συμπληρωματικοί. Κακά τα ψέματα, έχουν ακριβοπληρωθεί πάρα πολύ και ο Βιλντόζα και ο Χουάντσο. Ο Βιλντόζα δείχνει και πάλι σημάδια επιπολαιότητας, αλλά ο Χουάντσο δείχνει κάτι το οποίο δεν το περίμενα εγώ, να είναι πάρα πολύ σοβαρός. Ναι, μεν δεν είναι τόσο καλός όσο θα περιμένανε πολλοί, αλλά το ρόλο του πίσω από το Μίτογλου τον έχει αποδεχτεί, τον έχει αγκαλιάσει, και αυτό είναι μια μεγάλη νίκη του Αταμάν για μένα. Ο Χουάντσο, όλοι πιστεύαν ότι θα είναι το μεγάλο αστέρι του Παναθηναϊκού, ίσως η καλύτερη μεταγραφή του μαζί με τον Σλούκα. Παρ' όλα αυτά δεν έχει δείξει ότι είναι superstar, αλλά είναι ένας πολύ σημαντικός, πολύτιμος στρατιώτης για τον Παναθηναϊκό, και αυτό μου μετράει πάρα πολύ, γιατί ένας παίκτης ακριβοπληρωμένος, το να πηγαίνει όσο δεν πηγαίνει καλά το παιχνίδι του, ή τουλάχιστον όσο καλά θα ήθελε, να πηγαίνει λίγο πιο πίσω, να κάθεται στο πίσω κάθισμα που λένε, και να πηγαίνει μπροστά ο Μίτογλου προκειμένο, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και δείχνει ότι είναι ένα παιδί με σωστό χαρακτήρα που βάζει την ομάδα πάνω από τον εαυτό του. Πράγμα δύσκολο για ξένο superstar, και μπράβο του. Τώρα, οι σημαντικοί παίκτες που είπαμε παίξαν όλοι καλά, μπορώ να πω. Ήταν καλός ο Σλούκας, ο οποίος συνεχίζει να ανεβαίνει και να δείχνει ότι πλέον έχει εγκληματιστεί απολύτως στην ομάδα, στο σύστημα του προπονητή. Πολύ καλός ο Μίτογλου ξανά. Ο Λεσόρ, ναι, μεν έχασε μονομαχίες από τον Μπολομπόη που είπαμε, αλλά ήταν καλός με τα δεδομένα που έχουμε, ότι ήταν και ψιλοτραυματίας κλπ. Εξαιρετικός Γκραντ για άλλη μια φορά. Κωστάκης, τα είπαμε, Κώστας Αντετοκούμπο, φοβερός και πάρα πολύ καταλυτικός σε ορισμένα σημεία που ο Αστέρας έδειχνε, κυρίως με τον Μπολομπό και τον Μίτροβιτς, θα πούμε και για τον Μίτροβιτς, να πιέζει τον Παναθηναϊκό σε κάτι καλύτερο. Αυτό που έχει σημασία τώρα από την άλλη είναι ότι ο Αστέρας πνίγηκε στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Ποιος θα το έλεγε πριν από ένα μήνα ότι θα έλεγα αυτή την πρόταση? Εγώ που ήμουν από τους μεγάλους κατακριτές, ας πούμε, επικριτές μάλλον, του Παναθηναϊκού και της αμυντικής του λειτουργίας, σήμερα ήταν πάρα πολύ καλός. Ήταν και ο Αστέρας κακός, αλλά αυτά είναι αλληλένδετα. Είσαι καλός στην άμυνα, είναι κακός ο αντίπαλος στην επίθεση. Ή είναι ο αντίπαλος κακός, είσαι καλός στην άμυνα. Έτσι αυτά πάνε. Πακέτο. Πολύ κακά σούτ από τον Αστέρα, πολύ κακές αποφάσεις από τον Αστέρα στην επίθεσή του, και ουσιαστικά αυτοί που διακριθήκαν ήταν μόνο οι δύο ψηλοί, οι οποίοι είναι ο φοβερός και πάρα πολύ μυαλωμένος παίχτης, αν και αργός και έτσι λίγο παλιακός για το σημερινό μπάσκετ, ο Λούκα Μίτροβιτς, σπουδαίος αρχηγός, και φυσικά ο Μπολομπόη, ο οποίος, ξαναλέω, έκανε τα καλύτερα μάτς στην καριέρα του, μπορώ να πω, και προβλημάτισε πάρα πολύ τον Λεσόρ κυρίως. Από εκεί και πέρα, οι Κόντι δεν δείξαν τίποτα ιδιαίτερο. Γιάνγκο ντος Σάντος, τίποτα. Εντάξει, Ανδρέας Νινιάδης, προχωράμε. Καλός, αλλά τίποτα το φοβερό. Τεόντοσιτς, πουθενά. Τεόντοσιτς, απολύτως πουθενά. Ο Νέντοβιτς, ο οποίος είναι πολύ μεγάλος παίκτης, θα ρίξω hot take τώρα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα δεν έκανε τίποτα το φοβερό. Hot take για τον Νέντοβιτς, δεν ξέρω αν το έχω ξαναπεί ή το έχω πει κατ' ιδίαν σε φίλους μου. Θεωρώ ότι το παιδί αυτό, αν είχε normal πόδια, θα είχε την καριέρα του Μπόγκταν Μπογκτάνοβιτς. Το είπα, πετάξτε ό,τι ντομάτες έχετε, δεν με ενδιαφέρει, το είπα και θα το ξαναπώ και θα το εξηγήσω. Ο Νέντοβιτς είναι τρομερά χαρισματικός, πάρα πολύ έξυπνος, πάρα πολύ ταλαντούχος, πάρα πολύ καλός και μεγάλος δουλευταράς. Αλλά έχει ψεύτικα πόδια. Αυτό το αλλά έχει ψεύτικα πόδια, ένα τεράστιο αλλά που είναι πάνω από το κεφάλι του και ουσιαστικά του έχει απαγορεύσει να κάνει την καριέρα που θα έπρεπε. Γιατί αυτό το παιδί είναι τρομερός παίχτης. Τρομερός. Αγαπημένος παίχτης. Κάτι παρόμοιο σας είχα πει και για τον Λούκα Γιώβιτς σε σχέση με τον Τεόντοσιτς. Επιμένω, αυτοί οι δύο παίχτες είναι οι αδικημένοι παίχτες του γιουγκοσλαβικού μπάσκετ αυτής της γενιάς. Ο Νέντοβιτς και ο Λούκα Γιώβιτς της Βαλένθια. Λοιπόν, κάτι άλλο ιδιαίτερο πραγματικά δεν έχω να πω. Κακός ο Αστέρας. Αυτό δεν αφορά τον Παναθηναϊκό, αφορά τους ίδιους, οι οποίοι δώσανε πάρα πολλά λεφτά στον Νέιπιερ
τσακωθήκαν με τον άλλο τον Μουρλό, έγινε μεγάλος χαμός, δεν έχει μεγάλη σημασία. Αυτό που θέλω να πω ως τελευταίο κομμάτι του βίντεο είναι δύο πράγματα τα οποία μπορεί να αφορούν το ένα τουλάχιστον ελληνική ομάδα, μπορεί και όχι. Λοιπόν, ξεκινάω από το άλλο. Τι είναι? Πάρα πολύ όμορφη, όχι βέβαια απολύτως πρωτότυπη, έχει ξαναγίνει, αλλά πολύ όμορφη στιγμή στο Παρτίζαν Βίρτους που πετάξανε κουκλάκια μέσα οι οπαδοί, οι Σέρβοι, για να τα δώσουν ουσιαστικά οι υπεύθυνοι της Παρτίζαν στους, στα διάφορα χωριά SOS ή οτιδήποτε ή οπωσδήποτε λέγονται τέλος πάντων εκεί του Βελιγραδίου για τα παιδάκια αυτές τις μέρες. Πάρα πολύ όμορφο. Δεύτερο, διάβασα στο sportal.gr ότι μένει ελεύθερος ο Σβή Μιχάλιουκ. Εγώ θα πω το εξής. Καλό θα ήταν ο Ολυμπιακός, θα πούμε και αύριο αυτό, να τρέξει να τον πάρει. Δεν νομίζω να το κάνει, αμέσως θα το πω, δεν πιστεύω θα το κάνει. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη είναι έτοιμος, πήρε και τον αν που θα το βάλει το Μιχάλιουκ, αλλά είναι ένας παίχτης ο οποίος καλό θα ήταν να καταλήξει αν μη τι άλλο σε ελληνική ομάδα και όχι σε ξένη, γιατί είναι ένας εξαιρετικός παίχτης. Βεβαίως αυτό και να γίνει, δεν πρόκειται να γίνει πριν από τις 15-20 Αυγούστου, γιατί τότε τελειώνει το συμβόλαιό του και ουσιαστικά ή θα γίνει ανανέωση μέχρι το τέλος της σεζόν στους Celtics ή θα φύγει. Λένε ότι μπορεί και να φύγει. Το διάβασα, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω ούτε να το διαψεύσω, αλλά σε κάθε περίπτωση μου μυρίζει ότι αυτός ο παίκτης αν έρθει θα μπορέσει να βοηθήσει πάρα πολύ οποιαδήποτε ομάδα. Ελπίζω να είναι μια από τις δύο ελληνικές, για να έχουμε και να κάνουμε και κουβέντα στην τελική, αλλά θα τα ξαναπούμε αυτά εν καιρό. Λοιπόν, κάτι άλλο δεν έχω. Να είστε καλά. Θα τα πούμε και στο μάτς του Ολυμπιακού με την Άλμπα. Ελπίζω σε μία ακόμα νίκη δεύτερη για αυτή τη βδομάδα να κάνουμε το 2-2. Τα υπόλοιπα τα λέμε εν καιρό. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Να είστε πάντα προσεκτικοί με τους δικούς τους ανθρώπους, γιατί βλέπετε ότι γίνονται πολλά και διάφορα πράγματα, πιστολίδια, ιστορίες. Είναι η μισή είναι μεθυσμένη εκεί έξω, κυρίως τις μέρες που είναι, αλλά και όχι μόνο. Προσέχετε την οδήγηση, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Και φυσικά, στα μπασκετικά, όπως πάντα λέμε, να παίζετε μπάσκετ, να βλέπετε μπάσκετ, να αγαπάτε το μπάσκετ. Αυτά. Καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε. Γεια σας.